Γεια σας παιδιά, Dragonόμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και σημερινό βίντεο έχουμε πάλι FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Για τα πιο φθηνά και αξιόπιστα coins, στο Ultimate Team πάτα το link στην περιγραφή, το οποίο σε οδηγεί στη U7 Buy, το καλύτερο site για coins, αφού αναγνώρισε το ταλέντο μου και έγινε χορηγός, και βάλε στο checkout τον κωδικό DRST για 5% off, ώστε να υποστηρίξεις και εμένα, αλλά και τον εαυτό σου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε από τη φωνή μου, αλλά δεν έχω... Προσπαθώ να αλλάξω κάπως τη φωνή, επειδή ο αγαπητός μας φίλος ο Ατρέας λέει πολύ σπαστική φωνή. Οκ, παλικάρι μου, αφού έχω σπαστική φωνή για εσένα, θα την αλλάξω. Δεν μου φαίνεται αλλαγμένη, δεν ξέρω τι να πω. Και ναι, φυσικά ξεκινάμε το βίντεο με εμένα φλεξάρω την ομάδα μου, επειδή αυτό πρέπει να κάνεις όταν δεν μπορείς να πάρεις wins. Όποιος φλεξάρει ομάδα είναι επειδή δεν μπορεί να πάρει wins και αυτό κάνω και εγώ. Μετά προχωράμε στο custom tactics. Ώστε να πάμε εδώ πέρα που μου είπε κάποιος ρε καθυστερημένο σκουπίδι της κοινωνίας είναι επειδή δεν έχεις stay back while attacking στα CDM. Εγώ θα απαντήσω στα αρχίδια μου. Οπότε θα συνεχίσουμε. Μετά αφού είπαμε πολύ ωραία πράγματα σε αυτόν τον τυπά ο οποίος προσπάθησε να μου δώσει συμβουλή. Δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει, συνεχίζουμε, δεν ξέρω καν τι γίνεται πλέον. Promo packs, έχουμε αυτή τη μαλακία, όχι. Gold pack σε μία ώρα, καλά, άλλη δουλειά δεν είχα και νομίζω το content πλέον βγαίνει στις 7 επειδή γαμιούνται στην Αμερική. Τέλος πάντων, εγώ σκοπεύω να κάνω κάτι ιδιαιτέρως τρελό θα μπορούσα να πω, το οποίο είναι να πάω να κάνω κανέναν εσχέν, επειδή σκέφτηκα πως να κάνω τη νέα ομάδα και ναι. Παίζουν πως σήμερα αποφάσισαν πως όπου θα φτιάξουμε το ρολόι επειδή χτες το έβγαλαν νωρίτερα το content. Άρα σημαίνει πως αποφάσισαν να το φτιάξουν για σήμερα. Άρα σημαίνει πως τζάμπα ξεκίνησε να κάνω recording αυτό το βίντεο. Αλλά δεν πειράζει, εγώ δεν θα πάω τίποτα τζάμπα. Και απλά θα πω στο επόμενο βίντεο μάλλον θα έχω μια ομάδα καινούρια. Εκείνη η ομάδα σκεφτόμουν στην αρχή να την κάνω με τον SEN. Αλλά ο SEN δεν έχει και τα καλύτερα links και είναι και αρκετά ακριβώς. Γι' αυτό κοιτάω τον Richcard, ο οποίος Richcard έχει μια μέτρια υπερβολικά κάρτα, αλλά είναι Ολλανδός και χρειάζομαι ένα Ολλανδός CDM για τη νέα μου ομάδα. Η νέα μου ομάδα υπάρχει στον Discord server, οπότε αν ακολουθάς, άμα είσαι εκεί και δεν σνομπάρεις αν πουτανάς γιος, τότε μάλλον την έχεις δει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το 3-4, ναι, πού το 3-5-2, να το 3-5-2. Μπορώ να κάνω και κάτι τέτοιο εδώ στην ομάδα, αλλά γενικά γάμω... Άμα θες, πάω πάρα πολύ ωραίος, ωραία, βγήκε 3 κεφαλικά εκεί πέρα. Πάμε εσύ εδώ, ο Neymar θα φύγει Quixel φυσικά επειδή δεν τον πάμε. Ο Nuno Mendes δεν μας νοιάζει, θα βάλουμε στο striker νομίζω ξέρετε ποιον. Τον Lautaro Martinez αφού τον βγάλαμε που τον βγάλαμε. Θα βάλουμε αριστερά τον Τζουτζουτζουτζουτζου και θα βάλουμε στο CB τον... πώς λέγεται εκείνο το παπάρι? Τον Κουντέσκο πρέπει να βάλω, αλλά από ό,τι βλέπω θα μπορούσε να κάνω κάτι άλλο. Γενικά σκεφτόμουν να βάλω εδώ Κουντέ, εδώ Χέσνιε και εδώ να βάλω έναν... πώς λέγεται? Ντούμφρις, ναι. Το πέτυχα τέλεια το όνομα. Και να έχουμε έτσι μια ωραία ομάδα. Ο Neymar Zuzuron, πόσο πάει, 500k. Πώς καταφέρνω πάντα να χάνω coins ρε φίλε από ό,τι αγοράζω? Πώς πέφτει η τιμή του Neymar, είναι ο Neymar. Πώς σκατά πέφτει η τιμή ενός παίκτη σαν τον Neymar. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω καθόλου. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι ένα μέρος του πώς είναι η καινούργια ομάδα. Και μάλλον θα έχω 500k από τον Neymar. Μπορώ να βάλω βέβαια και τον Neymar μέσα. Για να έχουμε κάπως περίεργο και θα δοκιμάσω να παίξω με σύστημα 3-5-2. Ο Μπάλακ επίσης είναι μια άλλη επιλογή για το CDM, αλλά είναι σκουπίδι οπότε δεν τον θέλουμε. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάω να δω στο Footmin γιατί δεν γίνεται μια μέρα να βγάλεις 6PM content της 7, την άλλη μέρα να βγάλεις 6PM content της 8. Γάμω την EA σου δηλαδή. Αλλά από ό,τι βλέπω, επειδή είναι EA, όντως μπορεί. Μία μέρα είχε λάθος ρολόι, τέλος πάντων αυτό ήταν για τώρα, μάλλον θα επιστρέψω στις 8, μπας και έχουν βγάλει τίποτα οι καριόλιδες, αλλά ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω με την ομάδα, άμα έχετε κάτι να προτείνετε, προτείνετε, δεν με νοιάζει καθόλου να είναι καλή in-game.
Μην μπείτε καμία OP κάρτα. Ο Κουντέ μπαίνει μόνο και μόνο για το Cam, επειδή δεν είναι full Cam. Οπότε απλά πείτε μου κάποιον ο οποίος είναι καλός για flex. Αυτά. Και τελικά όπως φαίνεται, όντως βγαίνει στις 8 το πραγματάκι. Οπότε πάω στα SBC. Για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα. Ξέρω ήδη βασικά τι έχουμε και σήμερα, αλλά εντάξει. Έχουμε. Πού είναι. Να το 82 plus player pick. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, γιατί εγώ αυτό είδα στο Footbin. Αν υπάρχει, μπράβο. Και θέλει 11 από gold παίκτες. Δεν πολύ ψήνομαι να κάνω πολλά από αυτά. Εκτός φυσικά άμα βγάλουμε κάτι. Υπάρχουν πράγματα να βγάλεις. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ιδιαίτερα τρελό να βγάλεις. Ωραία boost, πάει και το FIFA πιο αργά και από τη ζωή μου. Ναι, αυτό απλά θα κάνω ένα έτσι για το γαμότο. Δεν μπορώ να κάτσω να κάνω περισσότερα επειδή δεν παίζει το παιχνίδι καθόλου. Δες τι είναι αυτό τώρα. Και μετά που περιμένετε να πάω να πάρω 50 νίκες έτσι. No bro. Τι φάση, κοίτα το. Για το πως πάει, δεν το κάνω εγώ αυτό. Αυτό πάει 2 FPS του κολοπέχνητο. Τι κάνεις γάμο. Θέλει 11 rare. Α, καλά. Α, καλά, yay. Yay. Καταλαβαίνω πως πολλοί παραπονιούνται ότι έχουν πάρα πολλούς rare στο club, αλλά το παράκανες. Πραγματικά το παράκανες. Αυτό τώρα είναι idea. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Ναι, δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Άμα αξίζει αυτό, τότε μάλλον αξίζουν τα πάντα. Και δεν μπορώ να κουνηθώ αυτή τη στιγμή καν να το κάνω. Δηλαδή, αυτό είναι το παιχνίδι που μας έβγαλε φέτος EA. Ένα παιχνίδι που επειδή αυτή τη στιγμή εγώ βιάζομαι να βγάλω το 6PM content, δεν μπορώ να κάνω 3 φορές restart τον υπολογιστή. Τον είχα κάνει νωρίτερα, 3 φορές restart. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μάλλον να κάθομαι 20 λεπτά να παίξω για να πάρω 30 FPS στο FIFA. Δεν μπορώ ρε πούστη. Και δεν με αφήνεις να παίξω, δεν λειτουργεί καν το games τώρα. Παραπονιούνται άλλοι για gameplay, ποιο gameplay όταν δεν υπάρχει καν τα menus. Δεν υπάρχουν τα menus από τη φάση που εγώ είμαι full κολόφαρτος χωρίς λόγο. Λουκάκου ναι. Δηλαδή δεν παίρνω καν αρκετά wins ώστε να έχω τόσο καλά πράγματα που έχω. Και πάλι τα έχω. Και είναι κακό το menus από τη φάση που δεν λειτουργούν καν. Δεν λειτουργούν τα menus γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Δεν λειτουργούν τα κολομένιου σου EA. Όσοι περίμεναν και δεν αγόρασαν χτες το 85 plus, μπράβο τους, μάλλον είναι big dub. Αλλά όσοι περιμένανε, όσοι δεν περίμεναν σαν εμένα, δεν ξέρω καν τι να πω. Τέλος πάντων, αν περιμένατε για σήμερα, επειδή βγήκε το 82 plus, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πως το 82 plus δεν είναι repeatable. Α, καλά. 1.82 plus. Αυτό μας έβγαλε η 1.82 plus. Α, καλά. Δεν ξέρω καν τι να πω. Δεν υπάρχει καν κάτι να πεις για να υποστηρίξεις αυτή την εταιρεία. Out of position είναι το μεταξύ το πρόμο και το έχω πει πολλές φορές σε Rules Breaker μου γράψε κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι το είπα Rules Breaker επειδή στα παπάρια μου πως το λένε το πρόμο. Ναι. Θα πάω να φτιάξω μάλλον την καινούργια ομάδα, θα πάω να δοκιμάσω τίποτα, αλλά μάλλον όχι σήμερα. Δεν ξέρω, δεν έχω καθόλου όρεξη για το game αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ. Ακόμα και να κέρδιζα παίζει να μην είχα όρεξη αυτή τη φάση που είμαι, αλλά εντάξει. Άλλο αυτό. Θα δω πως θα γίνει η ομάδα, το 82 plus δεν είναι καν κάτι το οποίο βασικά αξίζει. Επειδή είναι μια φορά, αλλά άμα ήταν repeatable μάλλον δεν θα άξιζε να κάνεις πολλά. Παρά τον 82 plus. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το πώς μιλάω τώρα, επειδή όπως φαίνεται έτσι θέλετε να μιλάω σε κάθε βίντεο. Δεν ξέρω τι να πω. Και ναι, αυτό είναι το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα. Μπείτε στο Discord server μου, link είναι κάτω στην περιγραφή. Όπως είναι και το link για το Instagram και για το YouTube Empire. Άμα θέλετε coins να έχετε και εσείς τέτοιες ομαδάρες. Γιατί μην περιμένετε το παιχνίδι να σας ανταμείψει άμα είστε καλοί παίκτες. Άμα είστε καλοί παίκτες, μόνο με λεφτά μπορείς να πάρεις καλούς παίκτες. Το ξέρω από εμπειρία. Όσα FIFA ήμουνα καλό στο game, είχα χάλια ομάδες. Ξαφνικά τώρα είμαι άθλιος στο game, έχω την καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω τι να πω. Παρότι φέτος είναι εύκολο να φτιάξω ομάδα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, τα λέμε την επόμενη φορά, δηλαδή αύριο. Γεια σας.